Έχουμε απέναντί μας τον κύριο Δημήτρη Γερίδη, καθηγητή, βουλευτή Β' Αθηνών και υποψήφιο ξανά στα Βόρεια. Αυτό είναι το βασικό, το υποψήφιος, γιατί η Βουλή έχει διαλυθεί και πλέον είμαστε μόνο υποψήφοι και προσερχόμαστε με μεγάλη ταπεινότητα και δέος, θα σας έλεγα, στην κρίση του κυρίαρχου ελληνικού λαού και ζητάμε την ψήφο του. Ευχαριστούμε. Κύριε Γερίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ποια είναι η απόψη σας τώρα? Ο Ερντογάν προτιμάει για συνομιλητή τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη? Ο Ερντογάν και το τουρκικό καθεστώς γενικά δεν θέλει την ισχυρή Ελλάδα. Δεν θέλει την Ελλάδα της αυξημένης αξιοπιστίας που προχωράει με διεθνείς συμμαχίες, με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων και της μετατοπίσης, θα σας έλεγα, που βλέπετε το τελευταίο διάστημα, διότι κακά τα ψέματα, η μεγάλη εξέλιξη της τελευταίας τετραετίας είναι η μετατόπιση της αμερικανικής υπερδύναμης. Από εκεί που παραδοσιακά κρατούσε ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και θα σας έλεγα ότι είχε ένα προβάδισμα η Τουρκία πάντοτε σε αυτή την τριγωνική σχέση ως η σημαντική χώρα της περιοχής. Σήμερα βλέπετε ότι για την Αμερική η Ελλάδα γίνεται ένα νέο Ισραήλ εδώ στην περιοχή και της δίνει και τα εφόδια, είτε λέγεται F-35. Που ναι, μας δίνουν ένα ποιοτικό πλεονέκτημα. Απολύτως. Απολύτως. Και θα σας έλεγα πέρα από τα αμυντικά, και δεν έχει προσεχθεί αρκούντος, και στα οικονομικά, διότι όλες αυτές οι κολοσσοί, οι τεχνολογικοί που έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα, όπως η Microsoft, η Google, η Cisco, η Pfizer, η Deloitte, είναι όλες αμερικανικές πολυεθνικές, έρχονται και με την επίνευση της αμερικανικής διοίκησης ότι εδώ η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα μια ήττα Ερντογάν στην Τουρκία? Θα σήμαινε κάτι καλό, αλλά δεν θα άλλαζε και κάτι άλλο. Το καλό θα ήταν αυτό που λέγεται διεθνώς, ότι εν πάση περιπτώσει θα έδειχνε ότι αυτή η πολύπαθη τουρκική δημοκρατία, και ξέρετε ότι η Τουρκία είναι μια εξαίρεση στον εκδημοκρατισμό. Είναι ένας εκδημοκρατισμός που κρατάει εδώ και 70 χρόνια χωρίς ποτέ να ολοκληρώνεται. Αντιθέτως, ξεκίνησε το 1950 για εμάς τους πολιτικούς επιστήμονους, τους διεθνολόγους που τα μελετάμε. Ξεκίνησε το 1950 με τις πρώτες πολυκομματικές ανταγωνιστικές εκλογές μεταπολεμικά και 73 χρόνια αργότερα όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά η Τουρκία έχει κάνει βήματα προς τα πίσω, ραγδαία, την τελευταία 7 ετία μετά το πραξικόπημα. Ο Ερντογάν στην αρχή του είχε δείξει κάποια καλά σημαντικά. Είχε δείξει, αλλά προφανώς αυτό που απέδειξε είναι ότι δεν τα πίστευε, ότι όλα αυτά ήταν ένας τακτικισμός να ξεδοντιάσει το στρατοκρατικό και μαλλικό κατεστημένο, το βαθύ και μαλλικό κράτος. Χρησιμοποίησε όλα αυτά, την ευρωπαϊκή πορεία, τη στήριξη των ξένων, τα ανοίγματα τα δημοκρατικά και μόλις τα πέτυχε και έγινε ο ίδιος εξουσία και καθεστώς, έχτισε το δικό του βαθύ κράτος σε βάρος της δημοκρατίας. Εάν χάσει, θα αποδείξει ότι ακόμα η τουρκική εκλογική δημοκρατία, σε επίπεδο εκλογών τουλάχιστον, κρατάει. Και αυτό είναι θετικό. Διότι εμείς δεν θέλουμε μια αυταρχική Τουρκία, διότι μια Τουρκία η οποία βάλει εναντίον των δικαιωμάτων των ίδιων των πολιτών της, δεν διστάζει να δαγκώσει και στην περιοχή της και στους γείτονες. Κάποιος ο οποίος δεν σέβεται τους ίδιους τους δικούς του, δεν πρόκειται να σεβαστεί τους άλλους. Από εκεί και πέρα όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία δεν αλλάζει. Ότι οι κεμαλιστές... Μήπως είναι χειρότερη. Μήπως έρθουν να είναι πιο κοντά στη Δύση, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι και χειρότερη. Άλλωστε, η γαλάζια πατρίδα ήταν δικό τους δόγμα, το οποίο ενστερνίστηκε στην πορεία ο Ερντογάν. Και για να το πούμε απλά, αυτό που εξηγούμε και στους Αμερικάνους και στους Ευρωπαίους, οι οποίοι καμιά φορά αποδεικνύονται αφελείς. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι με τον Ερντογάν. Εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Είχαμε πρόβλημα και πριν τον Ερντογάν και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα και μετά τον Ερντογάν. Και αυτοί που πιστεύουν ότι για όλα αυτά ο Ερντογάν θα κάνουν πολύ μεγάλο λάθος και θα αποδειχθεί αυτό αν έχουμε μία ανατροπή, διότι αυτή η αντιδυτική στροφή της Τουρκίας δεν αφορά μόνο τον Ερντογάν. Προφανώς ο Κιλιντζάρογλου λέει τώρα ως αντιπολίτευση τα διάφορα καλά για να προσετερίζεται τη δυτικόφιλη ψήφο στο εξωτερικό και τους δυτικούς συμμάχους της Τουρκίας στο εξωτερικό και να ασκεί αντιπολίτευση στον Ερντογάν, αλλά υπάρχουν δομικές αλλαγές που τραβούν την Τουρκία μακριά πια από τη Δύση με ή χωρίς τον Ερντογάν.
Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, προς τα πού πρέπει να κινηθεί? Η Ελλάδα πρέπει να κάνει τρία πράγματα, όπως τα κάνει τώρα με πολύ μαχητικότητα και μεγάλο δυναμισμό. Πρώτον, να αναβαθμίζει τη στρατιωτική της ισχύ, διότι χωρίς αποτροπή, όλα αυτά γίνονται για την αποτροπή, γίνονται για την ειρήνη, γίνονται για σταθερότητα. Η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν διεκδικεί, αλλά ταυτόχρονα θα υπερασπιστεί μέχρι κεραίας και το τελευταίο κυριαρχικό της δικαίωμα. Παραλάβαμε ένοπλες δυνάμεις πραγματικά σε εξαιρετικά προβληματική κατάσταση. Δεν είχε αγοραστεί για δεκαετία και παραπάνω ούτε βίδα δεν είχε αγοραστεί. Ναι. Το ούτε βίδα είναι το σημαντικό, διότι εδώ δεν μιλάμε καν για μεγάλες πλατφόρμες, ακριβές, λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν έγινε η στοιχειώδη συντήρηση. Μείναν τα μοιράζ χωρίς συντήρηση καθυλωμένα και τα υποβρύχια, τα υπερσύγχρονα, χωρίς τις αντίστοιχες τορπίλες, χάνοντας το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Γίναν δηλαδή πράγματα αδιανόητα. Τώρα όλα αυτά αλλάζουν και αλλάζουν με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Για αυτούς που ξέρουν πώς κινούνται οι προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, που μπορεί να κάνουν και 20 χρόνια, το γεγονός ότι τα Ραφάλ έχουν έρθει, τα F-16 έρχονται. Και τώρα μιλάμε για τα F-35 που δίνουν πραγματικά το συγκριτικό πλεονέκτημα στον αέρα, που είναι και το πιο κρίσιμο στην Ελλάδα, δείχνουν ότι αυτή η προσπάθεια προχωρά. Το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι οι διεθνείς συμμαχίες, οι οποίες και αυτές έχουν προχωρήσει. Θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ να μας με μια αιμονή να μας ζαλίζει για το Σαχέλ. Υπογράψαμε αυτό που πάντοτε διεκδικούσαμε, την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, διότι προφανώς είναι αμοιβαίας, αλλά εντελώς ετεροβαρής. Δεν πρόκειται η Γαλλία να απειληθεί από το Λουξεμβούργο ή από την Ελβετία. Βλέπαμε αυτό... νεκρά παιδιά, λέγανε. Ναι, θα γεμίσουν τα φέρ... στο Σαχέλ, το οποίο δεν ξέρουν που βρίσκεται. Εγώ είχα Σιριζέους, δεν σας πω ονόματα τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει Σιριζέους συνομιλητές στα τηλεοπτικά πάνελ που μου λέγαν Σαχέλ, 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 και ρώτησα ποιο είναι το Σαχέλ, πού είναι το Σαχέλ, ποιες χώρες περιλαμβάνουν το Σαχέλ. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, όπως συνήθως συμβαίνει, με τα τσιτάτα και την ξύλινη γλώσσα. Mm. Λοιπόν, το πετύχαμε και το πετύχαμε και με τους Αμερικάνους. Το βλέπετε στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, τι γίνεται σήμερα εδώ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φέρανε αεροπλάνα τους στην Κρήτη την ώρα της μεγάλης κρίσης με την Τουρκία το καλοκαίρι του 20. Βεβαίως το Ισραήλ. Εγώ, ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Είμαι στο 3-1 με το Μενέντες. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας, της Ομάδας Φιλίας με το Ισραήλ και τα παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά όλα αυτά τα θέματα. Το τρίτο όμως που θα σας έλεγα είναι το ευρύτερο. Διότι ό,τι και να κάνει η διπλωματία, και εγώ, ξέρετε, είμαι άνθρωπος της διπλωματίας, τη μελετώ, την ασκώ τώρα την κοινοβουλευτική διπλωματία στη Βουλή. Σέβομαι απόλυτα τον αγώνα που έχει δώσει το διπλωματικό μας σώμα. Άξιοι πραγματικά λειτουργεί. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, για παράδειγμα, στην Ουάσιγκτον έχει κάνει θαύματα. Ό,τι και να κάνει η διπλωματία, ό,τι και να κάνει η προσπάθεια που γίνεται, από ένα σημείο και μετά, αυτό που μετράει είναι η οικονομική ισχύ. Και χωρίς οικονομική ισχύ δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Κάποτε η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν το ίδιο ΑΕΠ. Σήμερα η Τουρκία έχει 4 φορές το μέγεθός της. Και εντελώς αναλογία πληθυσμού. Έτσι. Η αναλογία ήταν 1:3, η Τουρκία των 30 εκατομμυρίων. Και, τώρα. Και σήμερα είναι 1:8,5 και βαίνει ολοένα και πιο δυσμενός για μας. Βέβαια, σε αυτό υπάρχει και το θέμα του πληθυσμού των Κούρδων, έτσι, που είναι... Προφανώς. Και υπάρχουν και οικονομικές κρίσεις τώρα στην Τουρκία, αλλά το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία έχει μια βιομηχανική υποδομή με 300 δισεκατομμύρια εξαγωγές, με ναυπηγεία που πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές στα καράβια τους, αντί να τα πηγαίνουμε στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη του περάματος, την οποία ρημάξανε οι συνδικαλιστές, και ο τυχοδιοκτισμός συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, με τις οποίες, αν θέλετε, για να είμαι δίκαιος, συμβιβαστήκαμε και εμείς από ένα σημείο και μετά. Τώρα τα ναυπηγεία τα ξανανοίγουμε. Τώρα την ΕΑΒ την ξανακάνουμε όπως την είχε φανταστεί ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος την ίδρυσε το 1977 και είχε από τότε στρατηγική συνεργασία με τη Lockheed. Τους διώξαμε, ξέρετε, τους Αμερικανούς το 1981. Θα μπορούσε να έχει έρθει από τότε η Lockheed. Βεβαίως, και να είναι το κέντρο της εδώ για την περιοχή, για τη συντήρηση όλων των όπλων αυτών, των F-16, τώρα των F-35. Ξέρετε, τα F-35 δεν έχει προσεχθεί. Είναι μια επανάσταση της τεχνολογίας. Είναι ένα όπλο το οποίο, για να το αναπτύξουν οι Αμερικανοί, μπορώ να μιλώ με τις ώρες, ναι, τους κόστησε 1 τρισεκατομμύριο. Ενσωματώνει όλες τις υπερσύγχρονες τεχνολογίες. Είναι ένα κινούμενο επιτελείο κάθε πλατφόρμα. Για να ενσωματωθεί σωστά, χρειάζεται μια πλήρη αλλαγή
του τρόπου λειτουργίας της αεροπορίας μας, της ΕΑΒ μας, για να μπορεί να το υποστηρίζει, ναι. Είναι σαν να παίρνεις ένα κινητό, ένα iPhone 13, και να το χρησιμοποιείς μόνο για τηλέφωνο. Έχει τρομακτικές δυνατότητες και για την πλήρη του εκμετάλλευση και αξιοποίηση χρειάζεται πραγματικά διασύνδεση με άλλα μέσα. Διασύνδεση με όλα. Με τα πλοία, με τα υπόλοιπα, με σταθμούς ξηράς. Είναι κάτι το απολύτως υπερσύγχρονο. Δεν είναι ο πιλότος και το αεροπλάνο. Θα θυμίσουμε ότι πριν 10 χρόνια η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα. Εμείς ούτε κατά διάνοια δεν θα παίρναμε αυτή την ταμπέλα. Μας το είχαν προτείνει, ξέρετε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τότε εμείς φλερτάραμε με το Eurofighter. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτή μια ιστορία από τις πολλές. Το βέβαιο είναι ότι η ΕΑΒ 40 χρόνια τώρα παρήγαγε σκάνδαλα, διαφθορά, τεράστια ελλείμματα. Ενώ έχει άξιο προσωπικό και θα μπορούσε να είναι πρωτοπόρος. Τώρα αυτά αλλάζουν και να αλλάξει εν συνόλο η οικονομία. Να πάμε με γρήγορους ρυθμούς μπροστά, να έχουμε ένα ΑΕΠ όχι 200 αλλά 400 δις, όπως έχει το ισομέγεθος του Ισραήλ και άλλες χώρες στην περιοχή, για να μπορούμε να παίξουμε το ρόλο και να έχουμε την εθνική ασφάλεια που χρειαζόμαστε. Μήπως με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε κάποια στιγμή και εμείς να προχωρήσουμε σε επέκταση χωρικών υδάτων, σε οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Και στο τέλος, πώς μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή η απειλή του Κάζους Μπέλη? Είναι κούφια λόγια, είναι κούφια απειλή ή όχι? Κοιτάξτε, με την Τουρκία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ψυχραιμία. Και είναι αλήθεια ότι είναι ένα πεδίο το οποίο δίνει πολλά περιθώρια στον κάθε τσαρλατάνο, εγώ ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου, και στον κάθε τυχοδιώκτη, ο οποίος με την ίδια ευκολία που πουλάει κυραλιφές και δεν ξέρω τι άλλο στα ελληνικά κανάλια το βράδυ, κάνει πουλάει, και επέκταση χωρικών υδάτων. Ναι, πουλάει εθνική ευαισθησία. Το εθνικό συμφέρον δεν υπηρετείται με τις κραυγές για εσωτερική κατανάλωση. Το εθνικό συμφέρον υπηρετείται με το σωστό αφήγημα και επιτρέψτε μου εδώ να το πω με το χέρι στην καρδιά. Εμένα δεν μου αρέσει η κολακία, αλλά πρέπει να το πούμε με το αφήγημα Μητσοτάκη. Το αφήγημα δηλαδή που πηγαίνει στους ξένους και συνδέει το ελληνικό εθνικό συμφέρον με το δικό τους. Όπως το έκανε στο Κογκρέσο και όπως το λέμε στους Ευρωπαίους, ότι εμείς είμαστε εδώ ενάντια σε κάθε αναθεωρητισμό, όπως το δείξαμε με τον Πούτιν, έτσι και εσείς εδώ με τον Ερντογάν. Και αυτή είναι η διασύνδεση. Τις κραυγές, ξέρετε, και τους χρυσαυγίτες και τους λοιπούς. Οι χρυσαυγίτες είναι το ακραίο, αλλά επειδή έχουμε δύο χρυσαυγίτες ευρωβουλευτές, δεν τους φοβάται σε τίποτα ο Ερντογάν. Διότι μόλις ανοίξει το στόμα του ο χρυσαυγίτης, κατεβάζουν τα ακουστικά τους οι υπόλοιποι, γι' αυτό και δεν τους μιλάει και κανείς στην Ευρωβουλή. Ξέρετε ότι ούτε η ομάδα της ακροδεξιάς δεν τους έχει δεχτεί στους κόλπους της. Άρα είναι σπαταλημένες έδρες, φωνές χωρίς φωνή, που το κάνουν μόνο για το εσωτερικό. Λοιπόν, αυτούς που οι ξένοι ακούν είναι αυτοί που έχουν επιχείρημα. Και προφανώς εμείς κάναμε και ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, κάναμε, θέλουμε, θα κάνουμε με την Αλβανία, έχουμε κάνει επέκταση στο Ιόνιο και θα κάνουμε νοτίως της Κρήτης και της Δωδεκανήσου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει πάντοτε να αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε συμμάχους στο Κογκρέσο, ότι το παιχνίδι παίζεται στις Βρυξέλλες, παίζεται και στην Ουάσιγκτον και δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε την όποια συμμαχία και να δώσουμε λαβή και επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Όλα λοιπόν γίνονται στοχευμένα, γίνονται με πρόγραμμα και σύστημα και προφανώς η Ελλάδα θα ασκήσει και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί που αυτό εξυπηρετεί απολύτως το, όταν αυτό εξυπηρετεί απολύτως το εθνικό συμφέρον. Θα λυθεί ποτέ αυτό? Εγώ είμαι αισιόδοξος. Να είμαστε σαφείς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα αλλάξουν ποτέ αφή. Θα σας πω. Η Τουρκία, για να μην είμαστε αφελείς. Ποιος δεν θέλει την ειρηνική συνύπαρξη? Όλοι. Ποιος δεν θέλει μια γαλλογερμανική σχέση στο Αιγαίο? Εμείς το αποδείξαμε και ήμασταν καλή την πίστη με τη στήριξη που δώσαμε στο Ελσίνκι. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι είναι φύση αντιτουρκική. Αντιτούρκοι υπάρχουν στη Γερμανία, στην Αυστρία. Mm-hmm. Και αλλού. Εμείς θέλουμε την Τουρκία στην Ευρώπη, προφανώς με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στο διεθνές δίκαιο, εννοείται. Mm. Άρα εμείς το έχουμε αποδείξει αυτό. Όμως, και το θέλουμε και το επιδιώκουμε και θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία, το έχει πει και ο Μητσοτάκης. Και γι' αυτό προτείνουμε τη Χάγη, ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς αναγνωρίζουμε βέβαια ως μόνη διαφορά, ως μόνο θέμα προς επίλυση την υφαλοκρηπίδα. Οι Τούρκοι θέτουν. Και την οριοθέτηση ΑΟΣ, ναι. Τις θαλάσσιες ζώνες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
για να είμαστε απολύτως ρεαλιστές, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτεί το διεθνές δίκαιο. Θεωρεί, κατά τη γνώμη μου, θεωρεί ότι την αδική, οι θέσεις της είναι ακραίες, ακρότατες. Θα το είχε κάνει άλλος, θα το είχε υπογράψει. Ήτανε ακραίες, γίνανε ακόμα πιο ακραίες με το τουρκο-λιβικό, το οποίο είναι... ξεπέρασαν τα όρια. Απολύτως. Έχει, προσέξτε, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν αναγνωρίζει τη διεθνή δικαιοδοσία, τη γενική δικαιοδοσία της Χάγης. Δεν έχει υπογράψει συμφωνία ως νόμιμα με καμία χώρα. Το έκανε με την παραπέουσα κυβέρνηση της Λιβύης και με τους Τουρκοκύπριους. Με ένα μέσα εισαγωγικά κράτος που δεν αναγνωρίζει κανείς. Έχει μια θέση για τα νησιά που δεν την έχει καμία χώρα του κόσμου. Καμία από τις άλλες 192 χώρες κράτη-μέλη του ΟΗΕ δεν λένε ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Έχει μια θέση για τα νησιά απολύτως αντιφατική. Πέμπτο. Διότι υπόγραψε με τους Τουρκοκύπριους. Και από ό,τι θυμάστε και το ξέρει ο καθένας, φαντάζομαι, οι Τουρκοκύπριοι ζουν σε νησί. Δεν ζουν σε. Δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όμως που έχει ένα νησί και εκεί ακόμα. Αναγνωρίζουν μόνο για τους Τουρκοκύπριους που είναι σε νησί, αλλά δεν τα αναγνωρίζουν για κανένα άλλο. Ούτε νησί. Καν μέση γραμμή και τέτοια. Έχουν μια δικιά του λογική. Άρα, η Τουρκία έχει μια εκτροματική θέση, απολύτως εκτός δικαίου, την οποία έχει περαιτέρω εγκυβωτήσει σε αυτό το περίφημο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να το καταλάβουν οι φίλοι μας που μας ακούνε και μας βλέπουν, είναι δόγμα πολεμικό. Είναι δόγμα ρήξης, όχι μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο, συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι δόγμα απολύτως αντιδυτικό. Είναι ένα δόγμα που στρέφει την Τουρκία ευρωασιατικά, προς το Κρεμλίνο, προς την Κίνα, προς αλλού. Δεν συνυπάρχει με τους δυτικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Γι' αυτό και είναι και απολύτως καταδικαστέο. Απέναντι σε αυτή την Τουρκία είναι πολύ πρόωρο να μιλήσει κανείς για επίλυση. Χρειάζεται διαχείριση, χρειάζεται εκτόνωση της έντασης, χρειάζεται σωστή προετοιμασία για το όταν η Τουρκία αλλάξει πλάκα, γιατί τώρα είναι ο δίσκος της ύφεσης εδώ και μερικούς μήνες μετά τους σεισμούς. Άρα εμείς είμαστε ανοιχτοί, αλλά κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, και εμείς που εγώ έχω και αυτή την εμπλοκή, την ακαδημαϊκή, ρεαλιστές, η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο της μεγάλης δύναμης την οποία φαντασιώνεται, εάν δεν παραβιάσει, να το πούμε, δυστυχώς, έτσι το αισθάνονται. Ζητάει ζωτικό χώρο η Τουρκία. Έτσι, έτσι. Μας γυρνάει σε μια λογική της δεκαετίας του 30, της πιο μαύρης περίοδου της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αυτά πρέπει και να τα ξέρουμε και να τα λέμε. Και προφανώς αυτά δεν μπορεί να τα καταγγείλει ένας χρυσαυγίτης. Δεν μπορεί ένας χρυσαυγίτης να καταγγείλει το Lebensraum. Καταλαβαίνετε το αντιφατικό. Όταν σηκώνεται στην Ευρωβουλή, είναι ο καλύτερος υποστηρικτής εν τέλει του Ερντογανισμού. Yeah. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ένας φιλελεύθερος δημοκράτης, ευρωπαϊστής, όπως ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και όπως τα έκανε, αν θέλετε, στο μερίδιο που μου αναλογεί, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και στις συνεχείς συναντήσεις που έχουμε με τα Προεδρία των Ευρωπαϊκών Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων και στο 3-1 με τους Αμερικάνους γερουσιαστές. Είναι πράγματα που τα ακούνε. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί θα τους δώσουν κάτι, θα τους δώσουν τουλάχιστον την αναβάθμιση των F-16 ή όσο υπάρχει Μενέντες, ούτε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτον δεν είναι μόνο Μενέντες. Προφανώς ο Μενέντες έχει παίξει κομβικό ρόλο, αλλά να το πούμε ότι η δικιά μας συμμαχία είναι διακομματική. Εμείς μιλάμε και με τους Ρεπουμπλικάνους. Η εθνική πολιτική μιλάει με όλους. Τον Μητσοτάκη τον χειροκρότησαν στο Κογκρέσο Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί. Δεν θα μπορούσε μόνη η Πελόζη να τον προσκαλέσει. Και στην επιτροπή του Μενέντες είναι και ο Ρις, είναι και ο Ρούμπιο, είναι και όλοι. Και παρακολουθούμε στενά όλες τις πολιτείες και τις 50. Ο φακός έχει ανοίξει. Από εκεί και πέρα θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτό πριν από 3 χρόνια θα ήταν ανήκουστο. Η Τουρκία να μην πάρει εξυγχρονισμό των F-16 ενός όπλου της δεκαετίας του 80, προσέξτε το τώρα αυτό, θα ήταν αδιανόητο και δείχνει ακριβώς την επιδείνωση της αμερικανοτουρκικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν πάρουν, και εγώ θεωρώ ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να πάρουν την αναβάθμιση, τα 20 δις των F-16 και τα νέα F-16, οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει για μια σειρά από λόγους, όχι μόνο Μενέντες, όχι γιατί απαραίτητα μόνο μας αγαπούν, και η Ελλάδα έχει ένα όνομα διαφορετικό στην Ουάσινγκτον που το έχει
και συμμαχοί με το Ισραηλινό λόμπι, με το φιλοαρμενικό λόμπι, όλα αυτά έχουν γίνει, αλλά και για λόγους συμφέροντος της Αμερικής να έχει πάντοτε το ποιοτικό προβάθισμα. Άρα, αν πάρουν αυτοί τα F-16, εμείς θα πάρουμε τα καλύτερα F-16. Αν πάρουν αυτοί ραντάρ στα 500 χιλιόμετρα, εμείς θα έχουμε το ραντάρ στα 1000 χιλιόμετρα. Ο πύραυλος ο δικός τους θα έχει εμβέλεια 50 μίλια, ο δικός μας θα έχει 200 μίλια. Και βεβαίως, αν πάρουν τα F-16, εμείς θα είμαστε στην επόμενη γενιά. Τη μεθεπόμενη γενιά, για την αλήθεια, γιατί το F-35 είναι πραγματικά ό,τι πιο σύγχρονο έχει σήμερα η στρατιωτική τεχνολογία, η πολεμική βιομηχανία. Έρχονται και άλλα καλά νέα στα εξοπλιστικά. Το έχω πει στον Sky, αμέσως μετά τις τουρκικές εκλογές θα έχουμε πολύ θετικές ανακοινώσεις από πλευράς Αμερικανών που θα πραγματικά εκνευρίσουν πάρα πολύ την Άγκυρα. Διότι θα είναι ένα πακέτο μεγάλο που περιλαμβάνει προφανώς ως κορονίδα τα F-35, αλλά όχι μόνο, που περιλαμβάνει γενναία χρηματοδότηση. Οι Αμερικανοί έρχονται και δίνουν χρήματα στην Ελλάδα για αυτούς τους εξοπλισμούς και μετατρέπουν τη σχέση, να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, σε ένα νέο Ισραήλ. Οι Αμερικάνοι δεν θέλουν να χάσουν τη Σαουδική Αραβία και τους Άραβες. Θέλουν να έχουν αυτή τη σχέση, αλλά πάντοτε το Ισραήλ είχε το προβάδισμα. Έτσι και εδώ δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Προφανώς η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα, αλλά δίνουν το προβάδισμα στην Ελλάδα. Μιας και αναφερθήκαμε στις εκλογές. Δεν το λέω αυτό για να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Το λέω όμως ρεαλιστικά, διαβάζοντας τη δουλειά που έχει γίνει. Και για να είμαι ειλικρινής, και εδώ είναι το περίεργο με το ΣΥΡΙΖΑ, αν κάτι θα μπορούσε να του πιστωθεί μέσα στην τρομερή και φοβερή καταστροφή που έφερε το 2015 και όλα τα υπόλοιπα που ζήσαμε, είναι το γεγονός ότι η σχέση εξομαλύνθηκε και ότι σε αυτό συνέβαλε. Το δυστύχημα είναι ότι μετά το 2019, αντί να επιμείνουν σε αυτά που κάνανε την τετραετία και να τους πιστωθεί ένα μερίδιο, επανέρχονται σε έναν περίεργο αντιαμερικανισμό για να πλήξουν το Μητσοτάκη και καταγγέλουν την Αλεξανδρούπολη και καταγγέλουν την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με τους Αμερικανούς. Την αποστολή και βοήθειας στην Ουκρανία. Απολύτως, η οποία είναι κομβικό σημείο στο σωστό αφήγημα Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, για να μπορεί να πάει στο Κογκρέσο, για να μπορεί να συνομιλεί με αυτούς τους γερουσιαστές και τους βουλευτές, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε αυτές τις διασυνδέσεις, έπρεπε να το κάνει. Όταν ο Τσίπρας, μου δίνεται τώρα πάσα, όταν ο Τσίπρας για τις δικές του φαντασιώσεις, να πούμε, γιατί δεν είχε καν γεννηθεί το 59, πήγε στην κηδεία του Κάστρο, του Φιντελ Κάστρο, ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης, το υπογραμμίζω, ο μόνος ηγέτης του δυτικού κόσμου που πήγε στην κηδεία του κομμουνιστή δικτάτορα Φιντελ Κάστρο στην Κούβα ως πρωθυπουργός, όχι ως, ως αρχηγός ενός γκρουπούσκουλου μικρού του 3%. Το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, μαζί με τον Ρόμπερτ Μουγκάμπε της Ζιμπάμπουε και τον Ορτέγα της Νικαράγουα, κατά τη γνώμη μου, έπληξε το εθνικό συμφέρον. Διότι και ο Μενέντες και ο Ρούμπιο είναι Κουβανοαμερικάνοι. Και όποιος ξέρει τι θα πει Κουβανοαμερικάνος και τι γνώμη έχει ο Κουβανοαμερικάνος για το Φιντελ Κάστρο που τους έδιωξε από την πατρίδα του και που χάσαν τις περιουσίες τους και που δεν μπορούν να γυρίσουν, καταλαβαίνει αυτό. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσουμε. Έπρεπε να πούμε, εντάξει, το παιδί μπορεί να γεννήθηκε το 1974, να γράφτηκε στην ΚΝΕ το 1989 όταν κατέρεε ο κομμουνισμός, μεγάλωσε με τα τσιτάτα του Τσε Γκεβάρα και τις λοιπές, έτσι, των ανθρώπων που δεν ζήσανε τα δύσκολα της δεκαετίας του 60, που δεν είναι μπαρτοκαπνισμένοι και που με ευκολία λένε αυτά. Μήπως να πάμε στο κομβικό σημείο που έρχεται σε λίγες μέρες στις εκλογές και σε ένα ενδεχόμενο κυβέρνηση ηττημένων. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Στις 21 έχουμε εκλογές. Είναι οι πρώτες εκλογές, οι μόνες εκλογές ουσιαστικά. Και αν βγουν τα νούμερα, θα μπορέσουν αυτοί να κάνουν μια κυβέρνηση ηττημένων? Τους πιστεύετε ότι δεν θα το κάνουν? Όχι, δεν τους πιστεύω καθόλου. Δεν τους πιστεύω καθόλου για τον πολύ απλό λόγο ότι το συμφέρον τους είναι να το κάνουν. Ούτε ο Βαρουφάκης θα θέλει μια δεύτερη εκλογή στην οποία θα κινδυνεύσει να μείνει εκτός Βουλής. Θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Καταλαβαίνετε τώρα για το Βαρουφάκη, δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι. Εγώ δεν θέλω να τον αδικήσω. Δεν είναι τα λεφτά, για κάποιοι ίσως στο κόμμα του να έχουν και μια έλξη προς αυτά τα προνόμια. Προφανώς είναι η δημοσιότητα. Όταν έχεις έναν
κατά κοινή ομολογία ανάρχισο, ο οποίος θα μείνει εκτός Βουλής, είναι κάτι το οποίο θα κάνει τα δύνατα δυνατά να το αποφύγει. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να μην μπει. Άρα και αυτοί θα πιέσουν τον Ανδρουλάκη. Και βεβαίως ο Τσίπρας, το τελευταίο που θέλει να δει, είναι μια νίκη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας που θα επιβεβαιώσει την κυριαρχία Μητσοτάκη για άλλα 4 χρόνια, ξεκινώντας από το 2016. Φανταστείτε τώρα, θα πάμε στο. Και η οποία νίκη θα φέρει αμφισβήτηση. Κατ' ελάχιστον. Έχει χάσει 5-6 εκλογές. Άρα θα κινδυνεύσει να χάσει την αρχηγία του κόμματος. Άρα, εάν βγαίνουν τα κουκιά, και εδώ είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε στους ψηφοφόρους μας, μπορεί το βράδυ των εκλογών της Κυριακής να πανηγυρίζουμε την νίκη μας και τρεις μέρες μετά, Πέμπτη ξημερώματα, να ανακοινώνεται μια κυβέρνηση ιτημένων, ανοχής, εκτροματική κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μάχη. Αν κάτι απέδειξε αυτή η προεκλογική περίοδος, πέραν πάσης αμφιβολίας, και θέλω να το πω σε όλους τους τόνους για να ακουστεί και να είναι ξεκάθαρο, είναι ότι δεν έχουμε μια κανονική αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κανονικό ευρωπαϊκό κόμμα της κεντροαριστεράς. Εσείς έρχεστε είναι ένα υβρίδιο. Θέλω να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Είναι ένα υβρίδιο κόμματος, το οποίο μονίμως φλερτάρει με την κρίση, με το ακανόνιστο, με το ανορθόδοξο, με το ανορθολογικό, με την επιστροφή στην περιπέτεια. Δεν τόλμησε καν να καταδικάσει το Βαρουφάκη για τις δηλώσεις του. Τα ίδια τα στελέχη του πρωτοκλασσά, το πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διεκδικεί να είναι ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών, μιλάει για τοπικά νομίσματα. Ναι. Λαϊκίζουν ασύστολα, μας ανακοινώσαν ένα πρόγραμμα δισεκατομμυρίων. Εγώ δεν θα πω σε αυτή την κουβέντα αν είναι 20 δις όπως λένε οι ίδιοι ή 80 δις. Θα πω μόνο τούτο, ότι πέρα από τα χρήματα που θα μοιράσουμε, καλό είναι σε αυτή τη χώρα να συζητήσουμε και να μάθουμε να συζητάμε για το πώς θα τα παράγουμε. Ο πλούτος δεν νομοθετείται και πριν μοιραστεί πρέπει να παραχθεί. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ούτε μία κουβέντα για το τι μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε, τι συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα, με κακό σχήμανα χρειαζόμαστε για να παράγουμε αυτόν τον πλούτο και στη συνέχεια να στηρίξουμε τον ευάλωτο, να στηρίξουμε την οικονομία, να έχουμε κοινωνική αλληλεγγύη που όλου δικαιούμαστε. Και επιστρέφει στον πιο χυδαίο λαϊκισμό με τον οποίο ήρθε στην εξουσία το 2015, μας μίλησε για αυταπάτες. Κάποιος θα μπορούσε να βάλει τη λέξη ψέμα, τη λέξη απατεωνιά. Ας κρατήσουμε το αυταπάτες το δικό τους και επανέρχεται μετά από 8 χρόνια έχοντας διδαχθεί τίποτα. Λέγοντας τα ίδια ουσιαστικά. Λέγοντας τα ίδια και χειρότερα. Αυτό είναι ντροπή και αποτελεί προσβολή στην νοημοσύνη και τον ελληνικό λαό, τον ταλαιπωρημένο λαό από την κρίση, ιδίως αν ένας έχει πιαστεί να λέει τα ψέματα το 2015 και επανέρχεται σε αυτά 8 χρόνια αργότερα. Επίσης, μια τέτοια ασταθής κυβέρνηση, γιατί εκ των πραγμάτων ασταθής θα είναι μια κυβέρνηση τώρα ηττημένων εκεί με δύσκολες συμμαχίες. Πώς θα είναι απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στο μεταναστευτικό, θα μπορεί να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις? Προφανώς όχι. Μια τέτοια κυβέρνηση, αν περιέχει δε και το Γιάννη Βαρουφάκη, είτε ως ανοχή είτε ως συμμετοχή, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια απόλυτη επιστροφή στην κρίση. Κατ' ελάχιστον την επομένη, εγώ να σας πω τώρα τα σενάρια και δεν κινδυνολογώ, αλλά είναι πράγματα τα οποία μας τα γράφουν οι ξένοι οίκοι. Άλλωστε γι' αυτό κρατούν την επενδυτική βαθμίδα, να δουν τι θα γίνει με την απλή αναλογική. Άρα δεν είναι κάτι στο θεωρητικό. Και εμείς που προειδοποιούσαμε το 2015 και με βλέπετε εμένα με μεγάλη έμφαση, διότι εγώ το 2015 και εξαιτίας του 2015 μπήκα στην πολιτική και άφησα την ασφάλεια, αν θέλετε, τη βολή του ακαδημαϊκού καναπέ και μπήκα στην μάχη μαζί με πολλούς άλλους στα τέλη του 2014, όταν έβλεπα το κακό να έρχεται και όταν προειδοποιούσαμε, μας λέγανε κινδυνολόγους. 6 μήνες αργότερα κλείσαν οι τράπεζες. Ναι. Συνέβησαν όλα όσα. Απολύτως και παραπάνω. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα. Και γλιτώσαμε τελευταία στιγμή. Στην ίδια συζήτηση. Κατ' ελάχιστον την επόμενη μέρα το χρηματιστήριο θα πάει βουτιά. Θα αρχίσει να υπάρχει ενδεχομένως διαρροή καταθέσεων. Οι καταθέσεις είχαμε συν 50 δις την τετραετία Μητσοτάκη. Αυτά τα 50 δις δεν ήρθαν έτσι μόνα τους. Ήρθαν διότι υπάρχει εμπιστοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε το τραπεζικό σύστημα και μας το παρέδωσε με μείον 50 δις σε σχέση με το Σαμαρά. Παρά τη σταθεροποίηση μετά που μπήκε βεβαίως με κεφαλαιακούς ελέγχους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά γίνανε. Και όποιος τολμήσει
Γιατί ξέρω τώρα αυτά μπορεί κάποιο να τα κόψει, να τα πάρει και να πει, να τολμήσει να κατηγορήσει τον Γερίδη για κινδυνολογία. Θέλω να σας θυμίσω ότι εν καιρό και ειρήνης, τη μοναδική φορά που κλείσαν οι τράπεζες ήταν επί Αλέξη Τσίπρα, με υπογραφή Γιάννη Βαρουφάκη. Ο Υπουργός Οικονομικών έβαλε την υπογραφή του στο διάταγμα την Κυριακή το βράδυ. Ανακοίνωσε Παρασκευή βράδυ το δημοψήφισμα, έγινε η διαρροή καταθέσεων Σάββατο Κυριακή και Κυριακή βράδυ αναγκάστηκε να υπογράψει το διάταγμα για το κλείσιμο των τραπεζών και είχαμε 4 χρόνια κεφαλαιακούς ελέγχους. Και αν γυρίσουμε λίγο πίσω, θα δούμε ότι ήταν μια κρίση που δημιουργήσαν ουσιαστικά μόνοι τους. Δηλαδή, βγαίναμε από τα μνημόνια, θα έκλεινε η αξιολόγηση τότε, φωνάζανε για το mail Χαρδούβελη και φέρανε μια κρίση μόνοι τους. Το ίδιο πάμε να ξαναζήσουμε τώρα. Αυτοί ξαναγράφουν με την ιστορία. Προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Λοιπόν, να τα πούμε στον κόσμο ότι το 2014 η χώρα είχε θετική ανάπτυξη, ότι ο Σαμαράς παρέλαβε την οικονομία το 2012 στο μείον 9, την πήγε στο μείον 5 το 2013 και την πήγε στο συν 0,9 παρά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές το 2014 το Μάιο, διότι αν είχε επιβεβαιωθεί η κυριαρχία Σαμαρά δεν θα ήταν 0,9, η δυναμική ήταν για ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, όταν παίρνεις το μείον 9 και μέσα σε 2 χρόνια το γυρνάς σε συν 1, έχεις 10 μονάδες κέρδος, σημαίνει ότι κάτι κάνει καλά. Η ανεργία μειώνονταν και η χώρα είχε βγει στις αγορές, αν θυμάστε, τον Απρίλιο, παραμονές ευρωεκλογών με τον Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών και είχε μαζέψει χρήματα. Άρα τα πράγματα πηγαίναν σε μια πορεία. Πετάξαμε, σκορπίσαμε το γάλα από την καρδάρα, μας ξαναβάλαν στο χειρότερο μνημόνιο, κάνανε μια τεράστια αναδιανομή υπέρ των ισχυρών και των ξένων, διότι ο μικρομεσαίος πλήρωσε το κλείσιμο των τραπεζών. Ναι. Το IKEA και το Lidl, να το πούμε αυτό στους Έλληνες. Διότι εμάς που μας κατηγορούσαν για γερμανοτσολιάδες, θυμάστε τότε τα εκτροματικά, ότι αυτοί είναι οι πατριώτες και οι εθνικιστές μαζί με τον Καμένο κουνούσαν. Λένε ναι σε όλα, δεν διαπραγματεύονται, κάθονται στην ίδια πλευρά με τους δανειστές. Το IKEA κέρδισε μερίδιο αγοράς. Τα Lidl και τα μεγάλες αλυσίδες, οι ξένες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις τράπεζές τους στο εξωτερικό και δεν είχαν πρόβλημα ρευστότητας. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας πούλησε, πιέστηκε, έκλεισε. Και η αναδιανομία έγινε υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ευάλωτων. Από αυτούς τους ψευδεπίγραφους εθνικόφρονες, εθνικιστές, αριστερούς, μαζί με τους ψεκασμένους της ελληνικής δεξιάς και όλα αυτά τα υπόλοιπα εκτροματικά και εν τέλει υπέγραψαν τα 99 χρόνια υπερταμείο με ξένη διοίκηση. Προσέξτε το αυτό, δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Και κάτι και που δεν θα επέγραφε με τίποτα η προηγούμενη κυβέρνηση. Απολύτως. Και παραδώσαν και το νερό μαζί τώρα που θέλουν. Και παραδώσαν τις τράπεζες με την τρίτη για χρήαστη κεφαλαιοποίηση. Απαγορεύσαν στο ελληνικό κεφάλαιο να συμμετέχει στους ξένους, οι οποίοι μέσω των τραπεζών ελέγχουν την ελληνική οικονομία. Και έρχονται σήμερα, 8 χρόνια μετά, και δεν κάνουν τη στοιχειώδη αυτοκριτική. Μας λένε ότι. Τι μας λένε, μας κοροϊδεύουν. Τι λένε στον ελληνικό λαό. Μα εμείς μας ξαναψήφισε ο λαός το Σεπτέμβριο. Άρα φταίει ο λαός. Ναι, ναι, βέβαια τότε ήρθε με ένα αφήγημα ότι θα απελάσουμε την Τρόικα, θα διαγράψουμε τα μνημόνια, φέραν το μνημόνιο και μετά πήγαν στις εκλογές. Δηλαδή το μνημόνιο το φέρανε με ατζέντα Θεσσαλονίκη 2014, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κλπ. Έτσι. Γιατί πολλοί το γυρνάνε και λένε ότι κάναμε εκλογές, μας ξαναψήφισε ο λαός, σβήστηκαν όλα. Στρέφουμε βέβαια τώρα σε λογικές 2014. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης, είναι μεταρρυθμιστικά τα μέτρα που παίρνετε, γιατί βλέπουμε και κάτι επιδόματα. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις. Από πού να το πιάσω, στο ψηφιακό κράτος, στην πράσινη μετάβαση, στη μεταρρύθμιση του ΕΦΚΑ, για να πω και τα δικά μας εδώ στο βόρειο τομέα, στην παιδεία, ακόμα και στη δικαιοσύνη. Είχαμε προχθές την απόλυση 25 δικαστικών λειτουργών. Αμετάκλητα, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει να μπει αξιολόγηση και να υπάρξει. Και είναι μία αρχή. Είναι ένα βήμα. Προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα και προφανώς διστάσαμε σε πολλά. Εγώ, ξέρετε, είμαι της σύγκρουσης με το πελατειακό, διεφθαρμένο, αναξιοκρατικό, χωρίς αξιολόγηση, βαθύ κράτος. Υπάρχει το καλό κράτος, το οποίο έσπευσε να βοηθήσει στην πανδημία, το ΕΣΥ που κρατήθηκε όρθιο κτλ. Υπάρχει όμως και το κράτος του κ. Βασίλη. Τα είδατε αυτά στο Σταθμαρχείο της Λάρισας που μας πληγώνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να συγκρουστούμε περισσότερο. Ακόμα και κάποια μέτρα που κάνουμε τώρα, όπως ο ΕΝΦΙΑ και η μείωση, έχουν ένα μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Έχουν χαμηλό δημοσιονομικό κόστος και υψηλό μεταρρυθμιστικό πρόσημο να αποκτήσει ο Έλληνας ασφαλιστική συνείδηση. Τώρα, ως προς τα επιδόματα,
μας λέγανε στην αντιπολίτευση γενικευμένες μειώσεις, οριζόντιες. Μας είπαν και οι Ευρωπαίοι, αλλά και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στο οποίο προείσταται ο οικονομικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Για να τα πούμε όλα, ο κύριος Κουντεδάκης, όχι κάποιος δικός μας, ο οικονομολόγος. Μην κάνετε οριζόντιες μειώσεις. Δώστε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Και αυτό κάναμε με τα επιδόματα, τα οποία πρέπει να τα μαζέψουμε σιγά-σιγά. Κάναμε και τα οριζόντια σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Δηλαδή. Φορία έπεσαν, ας πούμε. Τη μείωση στον έμφυα, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που είναι πολύ μεγάλη τομή. Τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, κυρίως στους χαμηλούς. Οι χαμηλοί από το 22% που πήγαν στο 9%. Και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ώστε να μην τιμωρείται η εργασία. Η εργασία δεν μπορεί να είναι ακριβή. Στη μια χώρα που έχει τέτοια ανεργία, η εργασία πρέπει να είναι φθηνότερη για να μπορεί να δουλέψουν περισσότερο, όχι να τις βάζεις κόστος πάνω της και ούτω καθεξής. Αλλά είδατε ότι εμείς κάναμε τη μόνη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, ο κόσμος ακούει μεταρρυθμίσεις και φοβάται. 10 χρόνια δεν γίνανε μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό. 10 χρόνια γίνανε περικοπές στο ασφαλιστικό. Η μεταρρύθμιση με τον ανακεφαλαιοποιητικό πυλώνα στην επικουρική ασφάλιση των νέων εργαζόμενων τη φέραμε εμείς για πρώτη φορά το 2021. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το άλοθη μας, αν υπάρχει ένα άλοθη, για μένα δεν υπάρχει κανένα, δεν θέλω κανένα άλοθη, είναι ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις και να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Η πανδημία έκλεισε την οικονομία για 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Και όταν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέει, μα εμείς είχαμε μνημόνιο, πέρα από το γεγονός ότι αυτοί μας το φέραν το μνημόνιο, η πραγματικότητα είναι ότι τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χρυσή τετραετία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Με φθηνά επιτόκια, με τον Τράγκη να μοιράζει δισεκατομμύρια, με την Κύπρο να είναι. Το χάσαμε αυτό το τρένο. Το χάσαμε. Κρατούσαμε ομπρέλα. Και εμείς παραλάβαμε ένα διεθνές περιβάλλον απολύτως αρνητικό. Εκείνο το QE. 4 χρόνια λέγανε θα μπούμε στο QE. Δεν πήγαμε ποτέ. Δεν πήγαμε ποτέ. Και μιλάνε τώρα για την επενδυτική βαθμίδα. Έτσι. Μπήκε η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία με σύν 8% που βγαίνουν από τα μνημόνια και εμείς αρνόμασταν. Κρατάγαμε ομπρέλα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την κουβέντα. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες εκλογές είναι αυτές που έχουν το Σταυρό στους βουλευτές. Οι επόμενες, αν γίνουν και όσες γίνουν, για το 18μηνο θα είναι με λίστα. Άρα την πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να, πέρα από την εθνική επιλογή, να κάνουμε και την επιλογή εκπροσώπου, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Σταυρός νομιμοποιεί τον εκπρόσωπο, του δίνει δύναμη και γι' αυτό, μια που είμαι εδώ στην πολύ καλή εκπομπή σας, να πω κι εγώ ότι εδώ στη Βόρεια Αθήνα που έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό, πολύ πλούσιο ψηφοδέλτιο από τα καλύτερα της χώρας, με πολύ βαριά ονόματα, να ζητήσω από τους συμπολίτες μου, όπως το κάναν το 19, να ξαναγίνω η δυνατή φωνή της Βόρειας Αθήνας παντού, στη Βουλή, στα κανάλια, στις τηλεοπτικές μάχες, στη Βόρεια Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Αμερική, σε όλα αυτά που είμαι, και για να το κάνω και εύκολο, σε αυτό το ψηφοδέλτιο το εκλεκτό, να πάνε οι συμπολίτες μου στο 7ο όνομα, στο πρώτο κάπα, έχουμε πολλά κάπα, και να βάλουν τον έναν από τους 4 σταυρούς στο Δημήτρη Κερίδη, Κερίδης Μαλφαγιώτα από το Κερός, Κερίδης το λέω, για να μην μπερδευόμαστε. Ώστε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία ανάταξης για το καλό της χώρας μας. Καλή επιτυχία και από εμάς, κύριε. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.